Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας εδώ στους 101,5, εδώ παρέα με κάθε τι που αξίζει να υποθεί αλλά και να ακουστεί. Στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου είναι ο Ιωάννης Αρσάκης και οι Καστροπολίτες που ετοιμάζουν διαδικτυακή ποιητική βραδιά με τίτλο «Στίχοι από πέτρα και μάρμαρο». Κύριε Σαρσάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα Αναστασία, πάλι δεν θα μιλάμε στο πληθυντικό, αλλά ναι, το κλείσω αμέσως το τηλέφωνο. Μιλάμε στον ελληνικό πάντα. Η μέρα ποίησης σήμερα, πρώτη μέρα της άνοιξης, αν και δεν φαίνεται καθόλου αυτό όσον αφορά τη θερμοκρασία. Αλλά όπως λέει και ο Ελίτης, την άνοιξη δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Οπότε ακριβώς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια άνοιξη ποιητική από πέτρα και μάρμαρο, καθώς αυτά τα ποίηματα που θα αναδείξουμε και θα μας τα απαγγείλουν οι αξιόλογοι ηθοποιοί μας είναι ποίηματα δημοτυχητών λογοτεχνών κυρίως. Α, πολύ ωραία. Πες μας λίγο για αυτά, για ό,τι έχει ετοιμαστεί. Ναι, να πούμε καταρχάς ότι συμμετέχουν οι ηθοποιοί από την Αθήνα, ο Φωτίδης, ο Χρήστος, που είναι και γαμπρός μας στο Δημότυχο ως γνωστό. Και ο Γιάννης ο Γαβρίλης, ο οποίος και αυτός σχετίζεται με το Δημότυχο, είναι ο γιος της Ευγενίας Περιορή, είχα γράψει κατά καιρούς για την Ευγενία Περιορή. Ήταν μια μεγάλη ραδιοφωνική και τηλεοπτική παραγωγή τουριστικών προγραμμάτων και συγγραφέας βραβευμένη κτλ. Και το κονέ έγινε μέσω του Σπύρου του Μπιμπίλα, που και αυτός θα συμμετείχε, αλλά ναι, τελευταία δυστυχώς έτσι υποχρέωση που είχε δεν μπόρεσε. Αυτός μας έφερε σε επαφή με τον Γιάννη τον Γαβρίλη. Ακίνητος ο Μπιμπίλας, είναι ακίνητος. Του άρεσε πολύ η ιδέα, αλλά δυστυχώς τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να το ακυρώσει. Αλλά μας έφερε σε επαφή με τον Γιάννη τον Γαβρίλη, που είναι πολιτιστικός συντάκτης, θεατρικός κριτικός, ηθοποιός και παραγωγός ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Και το κενό του Σπύρου του Μπιμπίλα το καλύψει ο Γιώργος Τσιβρής, ο δικός μας, που είναι και μέλος των Καστροπολιτών. Αυτοί οι τρεις θα απαγγείλουν την ποίηση, η οποία να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Ξεκινάμε με Θράκη, πάμε Δημότυχο και μετά καταλήγουμε σε αιτήματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του. Και ανάμεσα σε απαγγελίες έχουμε και τη μουσική και τραγούδι από τον Χρήστο Γκρέμο, ο οποίος και μελοποίησε κάποια ποίηματα δημοτικητών δημιουργών, αλλά και συμμετέχει πάντα, είναι συνοδοιπόρος μας, όπως και ο Γιώργος Σιβρής βέβαια, σε οτιδήποτε κάνουμε που αφορά ανάδειξη λογοτεχνίας εδώ πέρα των δικών μας δημιουργών, πάντα έχουμε τον Χρήστο μαζί μας. Αυτή όλη η ιστορία θα γίνει διαδικτυακά απόψε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. 7.30 η ώρα από το Facebook Καστροπολίτες και από το κανάλι YouTube Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Οι φίλοι μπορούν και να κάνουν εγγραφή για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις, αλλά και να μπουν να παρακολουθήσουν 7.30 ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε όλοι εκεί, αλλά πες μου λίγο και τον τίτλο σας. Δώσε μου «Στίχοι από πέτρα και μάρμαρο». «Στίχοι από πέτρα και μάρμαρο». Νομίζω είναι πιο χαρακτηριστικός τίτλος που αφορά τους δικούς μας δημιουργούς, οι οποίοι κάνουν και άμεση αναφορά και στην πέτρα και στα μάρμαρα του Δημοτήχου, που είναι πάρα πολλά ως γνωστόν, έτσι. Και στηρίζουμε, ο πολιτισμός του Δημοτήχου στηρίζεται πάνω σε πέτρα και μάρμαρο αναφυσβήτητο. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας με το που μπαίνει στην πόλη. Αλλά βέβαια τα πάντα θέλουν να πρέπει να καλλιεργηθούν. Εμείς από το 2015 ξεκινήσαμε και κάνουμε ποιητικές βραδιές. Να θυμίσω, αν έχουμε λίγο χρόνο, ότι το 2015 ξεκινήσαμε την πρώτη ποιητική μας βραδιά και πάντα αρρωγός και δάσκαλος αυτό, έχουμε το Θανάση το Μουσόπουλο από Ξάνθη. Ναι. Είναι εξαιρετικός ο κύριος Μουσόπουλος, είναι εξαιρετικός, έχει κερδίσει την εκπομπή Άρωμα Μελωδίας και μου έστειλε ένα δεν ήταν αυτός, να ξεκινούσαμε να κάνουμε και τέτοια προσπάθεια, γιατί δεν είναι και εύκολο το να μπεις και να περπατήσεις μες στα μονοπάτια της ποίησης, να βρεις τους δημιουργούς κλπ. Ο Θανάσης είχε αρχείο για όλους, έμαθε βέβαια και κάποιος από εμάς του Δημοτήχου που δεν τους ήξερε, έγραψε για αυτούς. Και κάναμε τότε την εκδήλωση Δημότυχο Γη του Κάλου στις ιστορίες του πολιτισμού, στη συνεργασία με το ΟΔΙΟ Θρακία Μούσα και το Θεατρικό Σύλλογο Δημοτήχου Θεασί. Και την επόμενη χρονιά κάναμε το Δημότυχο Τιμά την Ποίηση της Θράκης από το Γιώργιο Βυζίνο στον Αυγερινό Μαυριώτη, όπου συμμετείχε το ΟΔΙΟ Βορείου Εύρου και η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Τα Δίδυμα Τύχη. Ακούρθησαν και άλλες εκδηλώσεις στην Παλιά Ξάνθη,
μαζί με το. Ξεκίνησα μια πάρα πολύ έτσι συνεργασία με το, βορείο, με το Δύο Βορείου Εύρω της κυρίας Ελένης Καρπίδα, mm-hmm. όπου συνεχίζεται αυτή η σχέση, γιατί και αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα, κάποια μελοποιημένα, προέκυψαν από τη σχέση αυτή με το Δύο Βορείου Εύρω, όπου παράλληλα με τις εικόνες και τα βίντεο που έχουμε από το Δημότυχο που προβάλαμε, δηλαδή τα μνημεία μας, αυτά τα διανθίζαμε και με κείμενα λογοτεχνών του Δημοτήχου, είτε πεζά είτε ποίηματα. Είστε ανήσυχοι, δημιουργικά ανήσυχοι, καστροπολίτες, και χαιρόμαστε πάντα κάθε φορά που μιλάμε Άστε, για κάτι που ετοιμάζεται. Θα είμαστε όλοι εκεί στις 7.30 διαδικτυακά. Δεν θα χάσουμε τους στίχους από πέτρα και μάρμαρο, ούτε όλο αυτό που ετοιμάσατε. Θα συνδεθούμε εκείνη την ώρα μέσω Facebook, όπως είπε η Ιωάννη Σαρσάκη. Και βέβαια υπάρχει ευκολία, η τεχνολογία τουλάχιστον μας δίνει την ευκολία την και μπορούμε mm-hmm. διαδικτυακά να ενωθούμε με ανθρώπους από Αθήνα, έτσι. Από τα σπίτια τους και να τους έχουμε κοντά μας και με τον δικό τους έτσι ιδιαίτερο τρόπο οι ηθοποιοί να απαγγείλουν αυτά τα υπέροχα ποίηματα, όπως ξαναλέμε, άμεση αναφορά στη Θράκη μας, στο Δημότυχο. Είναι πολύ σημαντικό. Χάρηκα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας τα νέα σας και χαίρομαι που ο αγαπητός Θανάσης Μουσόπουλος είναι και δικό σας, δικιά σας δύναμη, γιατί τελικά υποστηρίζει τους πάντες ο κύριος Θανάσης Μουσόπουλος. Και θα απαγγείλουμε και ένα ποίημα του, δύο ποίηματα του μάλλον, που mm-hmm. έχουν άμεση σχέση και αυτού με το Δημότυχο. Α, πολύ ωραία. Πάντως τον τελευταίο καιρό είπε... Το θεωρούμε δικό μας δηλαδή. Ναι, τον τελευταίο... Και η εκπομπή πια τον θεωρεί δικό της άνθρωπο. Βέβαια, και... για τέτοια θέματα να τον έχεις πάντα τον Θανάση από κοντά. Να πω ότι από ό,τι μας είπε τον τελευταίο καιρό, τον απασχολεί το κομμάτι ειρήνη. Οπότε δουλεύει επ' αυτού και έχω ένα ποίημα δικό του. Προς το τέλος θα το μοιραστώ με τους ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη Σαρσάκη. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Να σε προβάλλει στις προσπάθειές μας. Να είσαι καλά. Είμαστε εδώ για κάθε τι καλό, Ιωάννη Σαρσάκη. Και οι καστροπολίτες έχουν με τους καστρινούς διαλόγους πάντα κάτι να μας πούν, όπως αυτή η διαδικτυακή ποιητική βραδιά με τον τίτλο «Στίχοι από πέτρα και μάρμαρο», απόψε στις 7.30. Γεια και χαρά. Στο επανειδήν θα πω. Ναι, βέβαια.